Έχουμε τις τελευταίες μέρες έχουμε ακούσει ότι υπάρχει έλλειψη αλκοόλης. Τα αντισηπτικά δύσκολα τα βρίσκει κανείς. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί ο Γιάννης Ρήγος βρίσκεται στο Νέο Κόσμο, σε ένα φαρμακείο, στο φαρμακείο του κυρίου Κατσόγιαννη, ο οποίος φτιάχνει αντισηπτικό. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε μέσα στο εργαστήριο του φαρμακείου. Γι' αυτό φοράμε και τις στολές να είναι όλα τα μέτρα προστασίας σε εγρήγορση. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Φτιάχνουμε λοιπόν, ο κύριος Ηλίας παρασκευάζει αντισηπτικά. Γιατί είναι σε έλλειψη, όπως ξέρουμε. Δεν υπάρχουν πουθενά εδώ και εβδομάδες στα σούπερ μάρκετ, αλλά και γενικότερα βιομηχανικά αντισηπτικά, ούτε και στα φαρμακεία. Θέλουμε τώρα να μας πείτε πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάποιο πρωτόκολλο στο οποίο ενεργοποιείται από τοπικούς παραγωγούς όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Mm-hmm. Στην κατηγορία των τοπικών παραγωγών υπόκεινται και τα φαρμακεία των νοσοκομείων και άλλες μικρότερες βιομηχανίες. Mm-hmm. Ο σκοπός στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι να υποκαταστήσουμε τη βιομηχανία, αλλά να παρασκευάσουμε ποσότητες εύκολου, γρήγορου και ασφαλούς διαλύματος αντισηπτικού για τον κόσμο, ώστε να δώσουμε χρόνο στη βιομηχανία που είναι η οπισθοφυλακή για να μπορέσει να παράξει μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες της παραγωγής. Να γίνουν διπλές βάρδιες, να αγοραστούν. Κύριε Κατσογιάννη, ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει έλλειψη σε αλκοόλ. Υπάρχει έλλειψη σε αλκοόλ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ναι, υπάρχει έλλειψη σε πρώτη ύλη. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έχουν γίνει κάποιες επαφές από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο προκειμένου να μπορέσει να αποδεσμευτεί ποσότητα αλκοόλης για τα κοινοτικά φαρμακεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην παρασκευή των αντισηπτικών διαλυμάτων, τα οποία θα αποσυμφορήσουν τη βιομηχανία και θα κρατήσουν τον κόσμο ασφαλή. Πόση ποσότητα μπορείτε να φτιάχνετε σε εσείς πόση ποσότητα κάνετε? Μπράβο, Γιάννη, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ προσωπικά, επειδή το εργαστήριο μας είναι αρκετά εξοπλισμένο, μπορώ να χειριστώ μεγάλους όγκους από αλκοόλ, αλλά δεν βρίσκω. Οπότε στην περίπτωση αυτή πραγματοποιώ παρασκευές ανάλογα με την ποσότητα που βρίσκω. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι σχηματίζετε, δεν ξέρω, έχετε ουρά έξω από το φαρμακείο για να πάρουν αντισηπτικό? Όλα τα φαρμακεία αυτή τη στιγμή έχουν ουρά για να μπορέσουν να βρουν οι άνθρωποι αντισηπτικά. Είτε παρασκευάζουν στο εργαστήριό τους, είτε αναζητούν στην αγορά. Ναι. Η προσφορά δεν μπορεί να συναντήσει τη ζήτηση με καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή. Εκτός από αλκοόλ, τι άλλο βάζετε? Δεν ήταν κανένας προετοιμασμένος για όλο αυτό. Κύριε Κατσογιάννη, τι μου πάτε? Εκτός από αλκοόλ, τι άλλο βάζετε? Η συνταγή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περιλαμβάνει αλκοόλ, υπεροξίδιο του υδρογόνου, γλυκερίνη και νερό απιονισμένο επεσταγμένο. Όχι, λέω, αν δεν βρίσκεται αλκοόλ, τι άλλο βάζετε? Ισοπροπυλική αλκοόλη. Το οποίο και αυτό είναι σε κάποια σχετική έλλειψη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή έχουμε, ακούω ότι φτιάχνουν και μόνοι τους στο σπίτι αντισηπτικά. Μας καλύπτουν. Ναι, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση που πάτε να μου κάνετε. Όχι, δεν μας καλύπτουν και μας δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Θα ήταν καλό όλες αυτές οι συστάσεις που γίνονται από τα site, από τους ανθρώπους, από τα κανάλια να σταματήσουν. Ναι. Η κρίση είναι παγκόσμια. Ανταγωνιζόμαστε όλοι μας για τους ίδιους σπάνιους πεπερασμένους πόρους. Πρέπει να τους χειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία προκειμένου να φτιάξουν ακριβώς αυτό που ζητάει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να είναι ο κόσμος ασφαλής. Δεν πρέπει να ξοδεύεται ούτε μία σταγόνα αλκοόλης σε αυτοσχεδιασμούς, σε αυτοσχέδια ζελεδάκια και άλλες χαριτομενιές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετούν τίποτα. Και μας δημιουργούν πρόβλημα, καλά, μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς και αυτοί μας που τα παρασκευάζουν σπίτι τους δεν θέλουν να παίξουν με αυτά τα πράγματα. Απλώς δεν βρίσκουν πιθανό. Απλά δεν γνωρίζουν τη σημαντικότητα. Γι' αυτό θέλει και μια προσοχή σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν τους καλύπτει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Τώρα.